Σκεφτόμασταν μια φορά το μήνα να ανεβάζουμε ένα βίντεο μεγαλύτερο από τα συνηθισμένα μας σε διάρκεια, το οποίο να περιέχει ορισμένα creepypasta και τρομακτικές ιστορίες ίδιου θέματος. Με το πρώτο μας βίντεο σκεφτήκαμε να ασχοληθούμε με ιστορίες από το Deep Web. Εάν σας άρεσε, γράψτε μας στα σχόλια τι θέμα θέλετε να έχει το επόμενο creepypasta βίντεό μας. Να σας υπενθυμίσουμε πως όλα αυτά δεν είναι κάτι που ζήσαμε εμείς και δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια. Δείτε τες σαν απλές ιστορίες από το ίντερνετ. Αυτό το συμβάν έγινε καιρό πριν το Google. Οι ιστοσελίδες ήταν, κατά κύριο λόγο, πολύ βασική HTML με JavaScript. Σπάνια χρησιμοποιούνταν το CSS. Μόνο σελίδες συζητήσεων με μερικά τραπεζικά site είχαν οτιδήποτε κοντά σε πραγματικές ομιλίες. Έβλεπα τοιχεία blogs, ιστοσελίδες στο Geocity και άλλα παρόμοια, από link σε link. Σύντομα έφτασα σε μια περίεργη σελίδα. Έμοιαζε σαν να ήταν πολλές τυχαίες σκέψεις από διαφορετικούς ανθρώπους, αλλά για την εποχή του ήταν πολύ καλοσχεδιασμένη. Τα μηνύματα έμοιαζαν να είναι ενηγματικά, σαν κάποιοι άνθρωποι να προσπαθούσαν να δώσουν κρυφά μηνύματα ο ένας στον άλλον. Έψαξε την πηγή της και, κρυμμένος στο σχόλιο του JavaScript, υπήρχαν διάφορες διευθύνσεις IP. Αφού τις μάζεψα όλες, τις έβαλα σε ένα αρχείο κειμένου και ξεκίνησε τον αποκλεισμό. Κάποιοι ήταν routers με μηνύματα που μπορούσα να συνδεθώ σχεδόν όλα σε πανεπιστήμια, τα οποία δεν προσπάθησαν να μπω για λόγους ασφαλείας του δικτύου τους. Τα κοινά Cisco διαπιστευτήρια από εκείνη την εποχή έμοιαζαν να δουλεύουν σε όλα, αλλά δεν το έψαξα πολύ. Μερικά από τα IP ήταν άδειοι σερβερ, κυρίως Apache στα Linux και κάποια BSD, τουλάχιστον ένα σερβερ IIS αν θυμάμαι καλά. Επιτέλους βρήκα ένα σερβερ με ένα τεράστιο ευρετήριο με αρχεία HTML και εικόνες TIFF με κάποια άλλα μικρότερα ευρετήρια που περιείχαν τα ίδια πράγματα. Δεν μπορούσα να βρω κάποιο άλλο IP. Ένα Visual Root εντόπισε το κέντρο στο Colorado. Τα αρχεία φαινόντουσαν να είναι φάκελοι που θα κρατούσε ένας ψυχολόγος ή παρόμοιος εμπειρογνώμων γιατρός. Οι εικόνες ήταν fax, προφανώς και στρατιωτικά και ιατρικά. Ενώ έψαχνα από ευρετήριο σε ευρετήριο, στην κορυφή υπήρχε ένα καινούριο αρχείο με όνομα κάτι σαν yasu.html. Η ώρα δημιουργίας του ήταν ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Όταν το άνοιξα, υπήρχε ένα απλό κείμενο που έγραφε «Σε βλέπουμε». Μετά από 15 δευτερόλεπτα, ο σερβερ έπεσε. Είμαι μονάχα 14 χρονών, μα είμαι αρκετά καλός με την τεχνολογία. Μου αρέσει να χακάρω υπολογιστές και ακόμα και να φτιάχνω μερικούς από αυτούς ανά καιρούς. Ένα από τα πιο πρόσφατα νοσηρά μου χόμπι είναι η εξερεύνηση του Deep Web. Πριν το πάρετε με το λάθος τρόπο, δεν πάω εκεί για τα πιο σκοτεινά πράγματα. Λοιπόν, ναι, το κάνω, αλλά όχι για τα πράγματα που νομίζετε. Εξερευνώ το Deep Web για τη χαρά του να βρίσκω νέα site. Τελείως καινούργια και αλόκοτα site. Τα βρίσκω και τα βάζω στη λίστα μου, γιατί αυτό μου αρέσει να κάνω. Νιώθω λες και ανακαλύπτω νέα μέρη ενός άγνωστου πλανήτη. Ή τουλάχιστον τη σκοτεινή πλευρά αυτού. Όπως και να έχει, το να βρίσκεσαι στο Deep Web δεν είναι όπως το περιμένετε. Τα περισσότερα site είναι βαρετά και δίχως ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, μπορείς να βρεις site με θεωρίες συνωμοσιών, ένα site γνωριμιών για άτομα κάποιας ακραίας ιδεολογίας και ένα site αποκλειστικά αφιερωμένο στη δολοφονία του Προέδρου. Τόσο βαρετά. Μα μετά είναι αυτά που έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως μια αγορά online για αντικείμενα ορισμένων κατασυρωή δολοφόνων, ένα site αφιερωμένο σε μια περίεργη πίστη που αυτοποκαλείται η φυλή του κόκκινου λύκου και άλλα πολλά. Αυτά είναι τα site που μου προκαλούν το ενδιαφέρον ή με κάνουν να γελάω και τελικά γίνονται κομμάτι της λίστας μου. Ενώ κυρίως κυνηγώ τα συνήθιστα site, ανακάλυψα ένα με το όνομα Αρπαγές Γονιών. Ο σχεδιασμός ήταν αρκετά απλός. Έμοιαζε με τη σελίδα Tumblr κάποιο περισσότερο από ό,τι με ένα site στο Deep Web, μα ήθελα να δω τι υπηρεσίες είχε να προσφέρει. Διαβάζοντας τα περιεχόμενά του, ανακάλυψα κάτι που ξύπνησε την πείνα μου για το παράξενο και το συνήθιστο. Ήταν μια λίστα με λέξεις και αριθμούς, μαζί με κάποια link για το eBay που οδηγούσαν σε σελίδες που πωλούσαν έπιπλα. Αυτή. 37. Στο eBay καναπές, $14,356. Αυτός. 28. Στο eBay κρεβάτι, $11,467. Αυτή. 42. Στο eBay ντουλάπα, $12,569. Αυτό με μπέρδεψε αρκετά. Ψάχνοντας λίγο παραπάνω, βρήκα διάφορες ακολουθίες αριθμών ενσωματωμένες στο φόντο του site. Μιας και ήμουν μεγάλος οπαδός των κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, αναρωτήθηκα εάν αυτό είναι κάποιο είδους κώδικας. Έτρεξα τους αριθμούς μέσα από ειδικά προγράμματα που είχα μέσα στο PC μου. Μετά από περίπου μία ώρα εμφανίστηκε ένα μήνυμα. Καλώς ήρθατε στο site Αρπαγές Γονιών. Χρειάζεστε μια μητέρα ή έναν πατέρα? Δεν είστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχετε? Τότε ήρθατε στο σωστό μέρος. Ακολουθήστε ένα αυτή στη λίστα για μια νέα μητέρα και ένα αυτός για ένα νέο πατέρα. Οι ηλικίες βρίσκονται στην περιγραφή. Μόλις η πληρωμή φτάσει σε εμάς από το eBay, θα σας στείλουμε το νέο σας γονιό. Όλα τα ανθρώπινα προϊόντα μας προέρχονται με εγγύηση διάρκεια ζωής. Ελέγχουμε τη διαδικασία δεσμών 24 ώρες 24ωρο για ποιοτικό έλεγχο. Είναι εξοπλισμένοι με ένα τσι παρακολούθησης και παρακολούθηση βίντεο, κάνοντάς το αδύνατο να αποδράσουν. Εμείς εδώ, στο Αρπαγές Γονιών, επιθυμούμε την ικανοποίησή σας πάνω απ' όλα. Απολαύστε. Αυτό και αν ήταν περίεργο. Στα σίγουρα ποτέ μου δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο στο Deep Web.
είχε κερδίσει εύκολα μια θέση στον κατάλογό μου, είτε ήταν ψεύτικο είτε όχι. Αφού έσωσα το site στη λίστα μου, αναρωτήθηκα, μήπως τελικά δούλευε. Αυτό θα ακουστεί ανόητο, μα πάντα ήθελε έναν πατέρα. Πάντα ήμασταν μόνο εγώ και η μητέρα μου, όσο μπορώ να θυμηθώ. Μου έλεγε πως είχε φύγει όταν ήμουν μικρός ακόμα, μα δεν το θυμάμαι ποτέ να ήταν εδώ. Έτσι συνέχεια φαντασιωνόμουν πως επέστρεφε σπίτι, με έβλεπε μεγαλωμένο και ήθελε να γίνει ξανά κομμάτι της ζωής μου. Όπως είπα, είναι κάπως ανόητο. Ακόμα, στα αλήθεια, ήθελα να ξέρω αν το site δούλευε. Δοκίμασα δεκάδες διαφορετικές μηχανές αναζήτησης και ρώτησα πολλά forum στο Deep Web και το Surface Web. Κανένας δεν ανέφερε πουθενά το αρπαγές γωνιών. Τελικά πήρα τα μάτια μου από το monitor του υπολογιστή και κοίταξα το ρολόι. Ήταν σχεδόν 3 το πρωί. Έψαχνα πληροφορίες σε site για ώρες. Και για κάποιο λόγο απλά δεν μπορούσα να σταματήσω. Ίσως να ήταν η ανάγκη μου για μια πατρική φιγούρα, ή ίσως ήταν η έλλειψη ύπνου. Όπως και να έχει, αποφάσισα να πάω στο δωμάτιο της μητέρας μου. Όταν βρέθηκα εκεί, πέρασα το κρεβάτι της, όπου κοιμόταν, και έψαξα μέσα στην τσάντα της, όπου βρήκα το πορτοφόλι της. Το πήρα και γύρισα ήσυχα στο δωμάτιό μου. Πήρα μία από τις πιστωτικές της κάρτες, διάλεξα τον πιο φθηνό πατέρα στη λίστα του αρπαγές γονιών και πάτησα Buy It Now σε μία σελίδα στο eBay όπου έδειχνε έναν ανεμιστήρα. Έγραψα όλες τις πληροφορίες της πιστωτικής που χρειαζόταν και τότε σταμάτησα για μία στιγμή. Ήμουν έτοιμος όχι μόνο να προδώσω την εμπιστοσύνη της μητέρας μου και να ξοδέψω ένα τεράστιο ποσό χρημάτων, μα ήμουν έτοιμος να κάνω κάτι πιθανότατα επικίνδυνο. Τι κι αν άντρας που θα αγόρασα δεν ήταν καλός. Τι θα έλεγε η μητέρα μου όταν εκείνος έφτανε εδώ. Τι κι αν δεν υπήρχε πράγματι κάποιος άντρας που θα ερχόταν. Έκανα αυτές τις ερωτήσεις στον εαυτό μου, μα δεν μου μείωσαν καθόλου την περιέργεια. Πάτησα Enter, ολοκληρώνοντας την αγορά. Αφού επέστρεψα την κάρτα πίσω στην τσάντα της μητέρας μου, χωρίς εκείνη να το προσέξει, περίμενα. Πέρασαν μέρες. Αυτές οι μέρες έγιναν τελικά εβδομάδες. Έπρεπε να αντέξω ακούγοντας τη μητέρα μου να μαλώνει στο τηλέφωνο με την εταιρεία της πιστωτικής της κάρτας, όπως και με το eBay, αφού μια μυστηριώδη αγορά 3.000 δολαρίων είχε γίνει με την κάρτα της. Ποτέ της δεν υποψιάστηκε πως εγώ είχα να κάνω κάτι με όλο αυτό. Μάλιστα μου μιλούσε για το πρόβλημα αυτό αρκετές φορές. Αυτό με έκανε να νιώσω ενοχές. Η ενοχή μου ωστόσο δεν ήταν αρκετή σε σχέση με τον ενθουσιασμό μου. Δεν μπορούσα να περιμένω για να δω το αν οι αρπαγές γονιών δούλευε πραγματικά. Οι εβδομάδες που πέρασαν μετατράπηκαν τελικά σε έναν ολόκληρο μήνα. Τότε ήταν που άρχισα να καταλαβαίνω πως το site μάλλον μου την είχε φέρει. Άρχισα να δέχομαι το γεγονός πως ήμουν απλά ένα χαζό παιδί το οποίο είχαν κοροϊδέψει. Ένιωθα απελπισμένος και ανόητος. Φαντασιωνόμουν το σενάριο στο οποίο όλο αυτό όχι μόνο είχε δουλέψει, μα ένα σενάριο στο οποίο είχα αποκτήσει έναν πολύ καλό άνθρωπο για πατέρα μου. Θα συναντούσε εμένα και τη μητέρα μου και τότε εκείνοι θα ερωτευόντουσαν. Θα γινόμασταν οικογένεια. Ήξερα πως οι πιθανότητες ήταν λιγοστές, μα ακόμα ήλπιζα. Ήμουν ανόητος. Ένα βράδυ, καθώς καθόμουν στον υπολογιστή, ψάχνοντας για νέα site διαμάντια στο Deep Web, άκουσα έναν δυνατό θόρυβο. Ακούστηκε λες και ερχόταν από την μπροστινή πόρτα. Κάποιος διαρρήκτης, μήπως. Πήδηξα μακριά από τον υπολογιστή και άρπαξα το ρόμπαλο του baseball που είχα κάτω από το κρεβάτι. Ήμουν έτοιμος να παλέψω οποιονδήποτε εισβολέα. Αφού πήρα στάση έτοιμος να παλέψω, άκουσα κάποιον να ανακατεύει πράγματα έξω ακριβώς από το δωμάτιό μου. Η αδρεναλίνη μου έφτασε στα ύψη. Στάθηκα εκεί που βρισκόμουν και σήκωσα το ρόπαλο έτοιμος να το χτυπήσω. Η πόρτα του δωματίου μου άνοιξε. Ήταν ένας άντρας ντυμένος στα μαύρα, μαζί με μια μαύρη μάσκα του σκι. Με κοίταξε από πάνω ως κάτω, υπολογίζοντας προφανώς εάν μπορεί να τα βάλει μαζί μου πριν τελικά μιλήσει. Εσύ έκανες την παραγγελία στο αρπαγές γονιών. Πάγωσα μπερδεμένος και έγνεψα θετικά. Ο άντρας όρμησε προς το μέρος μου και με άρπαξε. Έβαλε το χέρι του πάνω από το στόμα μου και με τράβηξε έξω από το δωμάτιο. Πάλεψα, μα ήταν πολύ δυνατός. Μερικά δευτερόλεπτα πριν καταφέρει να με βγάλει έξω από το σπίτι, προσπάθησα να το δαγκώσω το χέρι μέσα από το δερμάτινο γάντι που φόραγε. Έσφιξα τα δόντια μου όσο πιο δυνατά μπορούσα και κατάφερα να τον πονέσω. Ο άντρας βόγγιξε όλο πόνο. Τότε ήταν που κατάφερα να γλιτώσω και έτρεξα πάνω στα σκαλιά, ενώ ούρλιαζα όσο πιο δυνατά μπορούσα για να ξυπνήσω τη μητέρα μου. Ο άντρας με πρόλαβε γρήγορα και με άρπαξε ξανά, μα οι κραυγές μου για βοήθεια είχαν δουλέψει. Η μητέρα μου εμφανίστηκε στην κορυφή της σκάλας, την κατάλληλη στιγμή για να δει τι συνέβαινε. Η μητέρα μου ούρλιαξε και όρμησε στα σκαλιά, πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άτομο είχα δει στη ζωή μου. Άρχισε να χτυπά το κεφάλι του τύπου με τις γροθιές της, κάνοντάς το αδύνατο για αυτό να με κρατήσει. Έριξε μερικές γροθιές σε αντεπίθεση, μα δεν είχα σκοπό να τον αφήσω να ξεφύγει, έχοντας ακουμπήσει με τα βρωμόχερά του τη μητέρα μου. Τέντωσα το πόδι μου όσο πιο πίσω μπορούσα και τον κλώτσα ανάμεσα από τα πόδια, τόσο δυνατά που εκείνος έπεσε στο πάτωμα. Προσπάθησε να αντεπιτεθεί, μα η μητέρα μου και εγώ είχαμε το πάνω χέρι. Τελικά έτρεξε έξω από την πόρτα γλιτώνοντας. Έχουν περάσει μερικές εβδομάδες από τότε που μπήκε ο άντρας στο σπίτι μας. Μπορώ μονάχα να μαντέψω πως δούλευε για το αρπαγές γονιών, μα το site δεν ήταν αυτό που ήλπιζα. Φαίνεται πως ο στόχος τους ήταν όχι μόνο για να βγάλουν λεφτά, μα και να παγάγουν παιδιά. Μόλις είχαν μία οδό, πιθανώς έλεγχαν την περιοχή για μερικές εβδομάδες για να σιγουρευτούν πως το σπίτι είχε κάποιο παιδί ή έφηβο. Δεν το καταλάβω όλο αυτό από μόνος μου. Εάν μπορούσα να το καταλάβω από νωρίτερα, δεν θα τα είχα περάσει όλα αυτά. Είπα την αλήθεια στη μητέρα μου, όπως και στην αστυνομία. Κατάλαβαν μόνοι τους τα υπόλοιπα. Δυστυχώς το site είχε κατέβει και οι δράστες δεν πιάστηκαν ποτέ. Οι αστυνομικοί ακόμα ψάχνουν και πρόσφεραν σε μένα και τη μητέρα μου ένα νέο σύστημα ασφαλείας με κάμερες. Παρόλο το μαρτύριο που είχαμε περάσει, κοιμάμαι μια χαρά. Τι μπορεί να έκαναν οι αρπαγές γονιών, εάν τελικά με είχαν πιάσει.
Η αστυνομία δεν μου έδωσε πληροφορίες πάνω σε αυτό, αλλά είμαι σίγουρος πως κάτι είπα στη μητέρα μου. Ήδη νομίζω πως έχω μια καλή ιδέα το τι θα μου συνέβαινε και νομίζω πως κι εσείς καταλαβαίνετε. Ευτυχώς δεν με είχαν πιάσει. Ένα μόνο πράγμα είναι σίγουρο. Δεν πρόκειται να επισκεφτώ το Deep Web ποτέ ξανά όσο ζω. Γεια, το όνομά μου είναι John και είμαι 15 χρονών, κάπου στο 1,80 σε ύψος και αρκετά γυμνασμένος. Δεν είμαι το άτομο με το οποίο θα ήθελε κάποιος να τα βάλει και μάλιστα δεν τρομάζω εύκολα. Λοιπόν, αυτή είναι η εμπειρία μου με τον Knocking Man, τον άντρα που χτυπά το παράθυρο. Όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου ένα χρόνο, όταν τριγυρνούσα σε κάποια ανατριχιαστικά site στο Dark Web. Εκεί συνάντησα ένα συνήθιστο βίντεο που δείχνει ένα σκοτεινό δωμάτιο, το οποίο φωτιζόταν μονάχα από ένα κερί. Θυμάμαι να βλέπω έναν άντρα να μπαίνει μέσα από μια πόρτα σε αυτό το δωμάτιο. Φορούσε μονάχα μαύρα, το πρόσωπο ήταν ταβαμένο με μαύρη μπογιά. Το μόνο που μπορούσα να ξεχωρίσω ήταν τα τεράστια άσπρα του μάτια να με κοιτάζουν από την οθόνη του υπολογιστή, λες και κοίταζαν κατευθείαν μέσα στην ψυχή μου. Τον θυμάμαι να κουνάει τα χείλη του και να ψιθυρίζει κάτι που δεν μπορούσα να ακούσω. Έτσι ανέβασα τον ήχο στο λάπτοπ. Με το που το έκανα αυτό, ο άντρας έτρεξε προς την κάμερα ουρλιάζοντας. Αυτό με έκανε να πέσω από την καρέκλα μου από τον τρόμο και το σηκώθηκα ξανά. Εκείνος άρχισε να γελάει με ένα δαιμονικό γέλιο που όμοιό του δεν είχα ξανακούσει. Ξαφνικά το γέλιο σταμάτησε και το λάπτοπ μου πάγωσε. Η οθόνη μαύρισε και έμεινε έτσι για μερικά λεπτά, ώσπου μία λέξη με μεγάλα άσπρα γράμματα εμφανίστηκε και έγραφε «Επιλέχθηκες». Δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι έβλεπα, έτσι έκατσα στην καρέκλα μου, προσπαθώντας να βάλω τις σκέψεις μου σε μία σειρά. Η λέξη βρισκόταν ακόμα στην οθόνη, και όσο και προσπάθησα, δεν μπορούσα να το βγάλω. Κατέληξα να πάρω ένα κατσαβίδι και να βγάλω εντελώς την μπαταρία από το λάπτοπ, και για τον επόμενο μήνα δεν το ξανακούμπησα. Ο καιρός περνούσε και είχα αρχίσει να ξεχνάω το περίεργο εκείνο συμβάν, μέχρι που ο ήχος άρχισε να ακούγεται, ένας αχνός χτύπος στο παράθυρό μου κάθε βράδυ. Αυτός ο χτύπος επηρέαζε πραγματικά τη ζωή μου. Η κοινωνική μου ζωή χειροτέρεψε. Άρχισα να τα πηγαίνω χάλια στο σχολείο και ξεκίνησα να τσακώνομαι με τους γονείς μου. Όλα αυτά εξαιτίας του αναθεματισμένου αυτού χτύπου που έκανε τη διάθεσή μου να διαλύεται. Ξέρω τι σκέφτεστε. Γιατί δεν κοίταξε έξω από το παράθυρο. Πράγματι το έκανα, μα όποτε πλησιάζα το παράθυρο, ο χτύπος σταματούσε και μόλις ξάπλωνα στο κρεβάτι, εκείνος ξεκινούσε πάλι. Είναι αρκετά δύσκολο να φτάσει κανείς στο παράθυρό μου. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μια σκάλα για να ανέβει, και αυτό σημαίνει πως κάθε φορά που πήγαινα να κοιτάξω, θα έπρεπε να κατεβαίνει και να κρύβει αυτή τη σκάλα, πράγμα αδύνατο να προλάβει να κάνει κανείς. Κάθε φορά που κοιτούσα, το μόνο που έβλεπα ήταν μονάχα το αμάξι των γονιών μου, παρκαρισμένο δίπλα από το δρόμο. Καλό θα ήταν να αναφέρω σε αυτό το σημείο πως ζω στη μέση του πουθενά, οπότε ο κοντινότερος γείτονας είναι σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρου, οπότε δεν υπάρχουν και πολλά φώτα στο δρόμο, μονάχα το αχνό φως του φεγγαριού φωτίζει το σπίτι μου. Μετά από 6 μήνες αυτής της κατάστασης, αποφάσισα να βρω ποιος ή τι ήταν αυτό που προκαλούσε το χτύπο. Άρχισα να βάζω στην άκρη χρήματα που έβγαζα πλένοντας αμάξια το καλοκαίρι και αγόρασα μια φθηνή ψηφιακή κάμερα, την οποία τοποθέτησα έξω να καταγράφει το παράθυρό μου, κρυμμένη τόσο καλά σε ένα δέντρο, που μονάχα αν ήξερες πως υπάρχει εκεί κάμερα θα την έβλεπες. Οπότε έφτασε η νύχτα και εγώ τρύπωσα στο κρεβάτι μου όπως κάνω και περίμενα μέχρι να ξεκινήσει ο χτύπος. Προς μεγάλη μου έκπληξη, ποτέ δεν ξεκίνησε. Αυτό ήταν πολύ παράξενο, αφού για τους τελευταίους 6 μήνες οι χτύποι ακούγονταν κάθε βράδυ ασταμάτητα. Αποφάσισα να κοιτάξω έξω από το παράθυρο και να δω αν η κάμερά μου είχε κουνηθεί από τη θέση της ή αν κανένας περίεργος τριγυρνούσε στον δρόμο. Μόλις άνοιξα τις κουρτίνες μου, το αίμα μου πάγωσε. Γιατί αυτό που έβλεπα πίσω από το αχνό φως του φεγγαριού ήταν τα ίδια δύο τεράστια κάτασπρα μάτια που με κοιτούσαν από το βίντεο πριν μήνες να με κοιτούν τώρα πίσω από το τζάμι του σπιτιού μου. Απλώς με κοιτούσε χωρίς να ανοιγοκλίνει τα μάτια του και τίποτα άλλο. Ξανά, όπως και τότε, μπορούσα να τα νιώσω να κοιτάζω μέσα στην ψυχή. Απλώς με κοιτούσε. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω πια. Η χειρότερη εμπειρία μου με το Tor ήταν όταν έπεσα πάνω σε μια απέσια ιστοσελίδα ονόματι Ανθρώπινα Πειράματα. Δεν θυμάμαι που ακριβώς τη βρήκα. Ήταν καλά κρυμμένη σε μια άλλη σελίδα με links για διάφορα sites στο Deep Web. Η αρχική σελίδα περιέγραφε το περιεχόμενο του site. Είχα σοκαριστεί από αυτά που διάβαζα. Έγραφε με κόκκινα, σαν ματωμένα φόντο, πως τα πειράματα που διεξάγονται σε αυτό το site είναι για να αποδείξουν πως δεν γεννιούνται όλοι οι άνθρωποι ίσοι. Τα άτομα που επιλέγονταν ως πειραματόζωα ήταν συνήθως άστεγοι, μα και άτυχοι άνθρωποι που είχαν απαχθεί από αυτούς τους αρρωστημένους τύπους. Αυτά τα πειράματά τους είχαν να κάνουν από εξαναγκαστική ασυντία και λειψιδρία, δηλαδή τους έγκλειναν σε δωμάτια χωρίς να τους δίνουν φαγητό και νερό για μέρες, αντιδράσεις σε ακραίο πόνο και βασανισμό, αρρώστιες και μολύνσεις, μέχρι και πειράματα για να δουν την αντοχή βρεφών σε ακτίνες χ, πόνο και ζέστη. Είχα δει όλα αυτά τα σοκ βίντεο που μπορεί κανείς να βρει στο Surface Web, όπως το 3 Guys One Hammer, οπότε νόμιζα πως ήμουν προετοιμασμένος για αυτό που θα έβλεπα. Μα δεν ήμουν. Έκανα το λάθος να πατήσω το πρώτο link για τις φωτογραφίες από τα πειράματα. Ειλικρινά έπρεπε να κρατηθώ για να μην κάνω μετό. Δεν θέλω ούτε καν να δώσω την περιγραφή του τι είδα. Αλλά θα σας πω μόνο πως ήταν αθώα θύματα, άνθρωποι σαν και εσένα και εμένα, οι οποίοι βίωναν φρικτά πειράματα που κανένας ποτέ δεν πρέπει να βιώσει. Αγνώρισα το προαίσθημά μου και σκρολόρα σε ολόκληρη την ιστοσελίδα και όλο αυτό μονάχα χειροτέρεψε. Σύντομα μια ολόκληρη ενότητα αφιερωμένη σε βρέφη και μικρά παιδιά εμφανίστηκε.
Με κάποιο τρόπο είχα φτάσει στον πάτο της σελίδας και τότε ένα μικρό κουτί πετάχτηκε στην οθόνη μου. Δεν ήξερα τι ήταν μέχρι που μια πρόταση εμφανίστηκε στο κουτί. Η πρόταση έλεγε: «Απολαμβάνεις το site». Συνειδητοποίησα πως ήταν ένα chatbox. Έγραψα: «Ποιος είσαι». Ο άγνωστος αμέσως αγνώρισε την ερώτησή μου απαντώντας: «Ποιο ήταν το αγαπημένο σου κομμάτι του site». Έκανε την ίδια ερώτηση ξανά. Αυτή τη φορά απάντησε και είπε πως ήταν ο ιδιοκτήτης του site. Το είπα πως όλα αυτά που έκανε ήταν άρρωστο και απάνθρωπα και πως είχα σκοπό να αναφέρω το site στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το να του πω αυτό ήταν το μεγαλύτερο μου λάθος, γιατί μετά από αυτό έκανε μια σύντομη παύση εκείνος και είπε: «Βλέπω πως ονομάζεσαι Μάικλ και ζεις στη Μασαχουσέτη». Είχε δίκιο, μα αντί να κλείσω το τώρα εκείνη ακριβώς τη στιγμή έγραψα: «Όχι, κάνεις λάθος». Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα πληκτρολόγησε κάτι που έκανε την καρδιά μου να σφιχτεί. Και αυτό ήταν η οδός που έμενα. Η ακριβής οδός που έμενα στη Μασαχουσέτη. Οι τελευταίες του λέξεις ήταν: «Να έχεις μια υπέροχη μέρα». Έκλεισα το τώρα αμέσως και στη συνέχεια το λάπτοπ μου. Κάλεσα αμέσως την αστυνομία πριν ακόμα ενημερώσω τους γονείς μου για το τι είχε γίνει. Μόλις η αστυνομία έφτασε σπίτι μου, εξήγησα τα πάντα σε όλους αμέσως. Ήθελα να δουν το λάπτοπ μου, αφού δεν θυμόμουν το link για το site. Δυστυχώς το Tor δεν αποθηκεύει το ιστορικό σου, οπότε δεν μπορούσα να τους βοηθήσω να κλείσουν αυτό το site. Οι αστυνόμοι είπαν πως, εάν όσα έλεγα ήταν αλήθεια, θα έπρεπε να βρούμε ένα νέο μέρος να μείνουμε το συντομότερο δυνατό. Ευτυχώς όλο αυτό συνέβη το καιρό που έτσι κι αλλιώς ψάχναμε να μετακομίσουμε. Δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο γρήγορα οι γονείς μου είχαν καταφέρει να πουλήσουν το σπίτι και να βρούνε ένα άλλο μέρος να μείνουμε. Τους ζητούσα συγγνώμη για όλο τον υπόλοιπο μήνα μετά από αυτό το συμβάν. Ήμουν τόσο θυμωμένος μαζί μου που τους ανάγκασα να το περάσουν όλο αυτό. Θέλω να ελπίζω πως ο τύπος στο chat απλώς μπλόφαρε και δεν έχει σκοπό να κάνει κάτι, μα δεν μπορούσα να το διακινδυνέψω. Πιστεύω πως κανένας ποτέ δεν πρέπει να μπει στο deep web, γιατί μόνο κακό μπορεί να βγει από αυτό. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Επίσης μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα μας, μπλουζάκια, κούπες και άλλα, από το link στην περιγραφή. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.